Το 90 υπήρξε μια δημοτική επιχείρηση που μας διάλεξε κάποια παιδιά, τέλος πάντων, που είχαμε τελειώσει τουριστικά, να στήσουμε αυτό το μαγαζί. Το είχαμε στήσει όχι στη μορφή που είναι σήμερα, το δουλέψαμε. Μετά εγώ ξαναδούλεψα εδώ μάγειρας. Μάλιστα εδώ δούλεψε και ο Νικήτας που ήταν τότε στο γκρουπ και έχει τη δικιά του ιστορία. Κάποτε μάλιστα την ταβέρνα δίπλα την είχαμε κρατήσει 2-3 μήνες με μια τρελοπαρέα και τρεπόμασταν να πάρουμε λεφτά και τα δίναμε όλα τσάμπα. Έχουν γίνει πολύ όμορφα πράγματα εδώ, έχουν γραφτεί και τραγούδια εδώ. Γιατί τότε τα τραγούδια τα γράφαμε την ώρα που δουλεύαμε. Ή τα συμμαζεύαμε την ώρα που δουλεύαμε. Για μας αυτό το μέρος είναι συμβολικό και θα ερχόμαστε όπως και να γίνει, ας πούμε. Και όποιος και να το ελέγχει το μέρος και να το έχει, γιατί αυτό το μέρος όπως και άλλα μέρη στο πέραμα δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν, θα πηγαίνουμε ό,τι και να συμβαίνει. Λοιπόν, άντε γεια μας, έχουν συμβεί πολλά εδώ πέρα. Άντε γεια μας. Το πέραμα σφιχταγκαλιασμένο από δεξαμενές καυσίμων και την αυπηγοεπισκευαστική ζώνη υπονομεύεται από έναν θυμό και μια μελαγχολία. Αυτή την πόλη διάλεξαν για να ζουν οι active members. Από εδώ αρχίζει το ταξίδι και κάπου εδώ τελειώνει. Θέλα να μου μελάνε στην πέρα του Καστοριάδη και τον δίπλανο στα μάτια του Παπλού. Γερασμένος και λιγούλος από την πύλη του Χάδη. Τα χελάκια να παίρνουν τα σωτικά μου να βγάλουν. Να σας τις πάω σύνεχος σαν τώρα φαϊλίδι. Αν γονατίζεται για κάποιο θεό να είχα μια γλώσσα. Φαρμακωμένο λεπίδι θα την νιώσει και να βάλω σε ένα πέρα του βυθό. Να μου είναι βρέος και σαν ένα στη Θεσσαλονίκη. Η ελεγχήμα μεγάλο πάνω στα ξερονίσια. Να στέλνα πίσω την πρώτη σ' αυτούς που ανήκει. Και μια συγγνώμη σ' αυτούς που χαθήκαν περίσια. Θέλω σκλάβος να μου είναι μαστίγες στην πλάτη. Να κουβαλάω μαρμαρά του Παρθενώνα. Τις ματάρες μαχητής του Σοκράτη. Και τη φρος χριστιανός από τον πρώτο αιώνα στήκη. Αν και τα μουσικά βιώματα αυτού του τόπου είναι λαϊκά, έχουν λαϊκές καταβολές. Και στα αυτιά μας είχαμε λαϊκές μουσικές, με αυτές μεγαλώσαν οι γονείς μας, με αυτές χρονικά μεγαλώσαμε κι εμείς. Δεν μας έκανε και κακό. Δηλαδή τη φωνή του Κασατζίδη δεν μπορώ να τη βγάλω από το κεφάλι μου με τίποτα. Δεν θέλω κιόλας να γλιτώσω από κάτι τέτοιο, είναι όμορφο. Παρ' όλα αυτά εμείς σε αυτό εδώ το μέρος φτιάξαμε κάτι διαφορετικά, μουσικό, που νομίζω όμως ότι είναι η εξέλιξη και η ροή των πραγμάτων. Ειδικά στους στίχους. Άλλαξε στη βολή σου, έλα δίπλα. Σαν μπλα και κοιμήσου, γιατί τώρα οι ανάσες μας τρομάζουν σαν κραυγές. Και οι τύψεις στείλουν γλέτη, τι θες δεν θες. Τώρα μας πνίγει η συνήθεια, βοηθάει και ευκολία. Είναι όλα τόσο ωραία, μοιάζει η εύκολη ηλία. Στην εποχή αυτή που ζούμε των μετρίων, βασιλιάδες οι τρελοί των ημιθείων. Τώρα διαλύουμε από το ψέμα ένα ψέμα. Μα όλα ίδια πιο μεγάλο τώρα ψέμα. Να κυκλώσει μα σκουπίδια τα μισόλοχαρκούν. Άκουσε με κάτι ξέρω, έχω πει τόσα πολλά. Κι έτσι πια δεν υποφέρω. Θα στα φτιάξω ένα τραγούδι και την άκρη θα τη βρεις. Πίσω από τη μελωδία τη γνωστή τη παρακμή. Μετά από πολλά χρόνια λοιπόν περιπλάνηση σε αυτό το μουσικό κώδικα ή μουσική φόρμα ή όπως θέλετε πέστε το που εμείς λέμε hip hop. Είπαμε, είχαν γίνει απόπειρες παλιότερα να γίνουν κάποια group, να μπορέσουμε να πούμε και εμείς τα πράγματα μέσα από το hip hop όπως θέλαμε. Το πιο οργανωμένο, το πιο συνειδητό έγινε το 92.
την ιδέα να φτιαχτούν οι Active Member, ένα group που αν μη τι άλλο καταφέραμε να ζήσουμε όλα αυτά που ονειρευόμασταν. Που βρισκόμαστε εδώ είναι όνειρο ετών, να υπάρχει ένα δισκάδικο που να υπάρχουν βινήλια hip hop. Είναι ο μοναδικός χώρος εξειδικευμένος στην Ελλάδα και από την λίγο στην Ευρώπη που έχει μόνο hip hop βινήλια και φυσικά ό,τι αφορά εμάς το Lobab. Και εκτός από δισκάδικο είναι και ο χώρος συγκέντρωσης, λειτουργεί και σαν γραφείο αυτής της παρέας που λέμε Freestyle Productions και είναι οι βασικές δραστηριότητες ξεκινάνε από εδώ. Active Member για μένα ένας καλός λόγος για να κάνεις όμορφα πράγματα. Lobab είναι ένας τρόπος για να μπεις στη ζωή. Μόνο που αντί να μπεις από την πόρτα, μπαίνεις από ένα όμορφο και μαγικό πέρασμα. Active Member για μένα είναι απίστευτες στιγμές πάνω στη σκηνή και μέσα στο στούντιο και Lobab πλέον είναι τρόπος ζωής. Active Member για μένα είναι... Να μείνει κάτι μοναχά, να μείνει κάτι. Αυτή εδώ η αφήση είναι από μια συναυλία που έγινε 20 Ιουνίου του 1992 στο Κατράκιο. Είναι η μέρα που φτιάχτηκαν οι Active Member πια οριστικά σαν group. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα, βγήκαν οι πρώτοι δύο ανεξάρτητοι δίσκοι και κάποια singles και παράλληλα με τους Active Member άρχισε να οργανώνεται και παρέα που εμείς λέμε Freestyle Productions, η μουσική ομάδα παραγωγής Freestyle Productions και το 96 πια οργανώθηκαν τα πράγματα καλά εδώ στο Πέραμα, έχοντας βγάλει και κάποιους δίσκους τότε στην πολυεθνική εταιρεία που βρισκόμαστε ακόμα σαν group. Και με την τελική μορφή τότε του γκρουπ εγώ και ο X-Ray, ο Νικήτας. Τώρα πια μετά από αρκετούς δίσκους και σαν Active Member και σαν Freestyle Productions ήδη αυτές τις μέρες τελειώνουμε τον καινούργιο δίσκο των Active Member που πια στο group έχω μείνει εγώ μαζί με τα παιδιά που συμμετέχουν ή στους δίσκους ή για να παρουσιάσουμε κάποια live. Όταν στις αρχές αυτής της δεκαετίας αρχίσαμε να σκαρώνουμε το group, βασικός λόγος ήταν ότι εμείς θέλαμε να πούμε κάποια πράγματα με το δικό μας τρόπο. Έτσι αυτό μας ανάγκασε και μας οδήγησε να φτιάξουμε και να βαφτίσουμε το δικό μας όνειρο, τη δικιά μας έκφραση αλλιώς. Γι' αυτό το δικό μας το hip hop εμείς το βαφτίσαμε Lobab. Τότε βαφτίσαμε Lobab το όνειρό μας. Είναι μέρος από τον κώδικα του hip hop να δίνεις ονόματα, όπως και τα ψευδόνυμα που έχουμε όλοι στα group. Το Lobab λοιπόν είναι hip hop συν κάτι άλλο και αυτό το συν είναι το πριν αυτονόητο, το να υποστηρίζεις αυτά που λες με τη ζωή σου και με ό,τι συμβαίνει γύρω σου. Τώρα πια μετά από όλα αυτά τα χρόνια φυσικά το Lobab για μας εκτός από αυτό, επειδή αυτό πια κυλάει στο όνομα μας, είναι το να ψάχνεις να βρίσκεις τα όμορφα πράγματα όπου και αν κρύβονται. Αυτό είναι ένα καινούργιο συστατικό